Αμερικανοτσολιάδες, ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι, πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθεν η ώρα σας. Βούριος ήχος. Η εκπομπή με τον μοναδικό ακροατή και τις ειδικές ατάκες. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι με τον Τζίμι Πανούση. Βούριος ήχος, με μουσική σαν τη Μίγα μες στο Σίτι. Avanti Pomolo! Καλό μεσημέρι, θυμωμένη ακροατή μου. Πάμε πάρα πολύ καλά. Παντιέρα Ρώσα κατακόκκινη από το αίμα. Μόνο 93.000 είναι οι νεκροί στο Ιράκ, ούτε καν 100.000. Δηλαδή πάμε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, αυγαταίνουν τώρα εκεί στη Λωρίδα. Κάνε κουράγιο, αράπη μου. Τρεις και απόψε μείνανε για να καβατζάρουμε τη χαλασμένη χρονιά και να δούμε τις φωτογραφίες μας μισοκαημένες στο photo finish. Τέτοια αμουδιασμένα Χριστούγεννα, πρέπει να σου πω, δεν είχαμε ματαριζήσει. Με τη γιορταστική μιζέρια στα κόκκινα, τις γαλάζιες γυρλάντες να πνίγουν τα δέντρα στους δρόμους και τους πνευματικούς υπανθρώπους να ανησυχούν αν θα δουλέψουν τα μαγαζά με τις σπασμένες βιτρίνες. Οι οξόπορτες στις πολυκατοικίες μας ήταν κλειδωμένες από φόβο μήπως μπουκάρουνε τίποτα αναρχικοί και μας πούνε τα κάλαντα με μολότοφ. Αγχωμένα ψώνια, γαλοπούλες πλαστικές παραγεμισμένες με popcorn από σινεμάδες multiplex. Μπάτσι παντού με ασπίδες και κράνη, σαν αστακή, να μουλιάζουν στο χιονόνερο και να φυλάνε το δέντρο του μαλάκα. Αφήσανε όλη την Ελλάδα κορατή μου πρόπερση να καεί για πλάκα, αλλά το δέντρο του μαλάκα, το σύμβολο του σεμνού και ταπεινού Αμερικανοτσολιά, το πασαλείψανε με πανάκριβες πυρήμαχες μπογιές, να γίνει άτρωτο και να δεσπόζει αγέροχο και περικυκλωμένο στην πλατεία του καταπατημένου συντάγματος. Τα 300 γουρουνάκια του κοινοβουλίου ψηφίσανε το υπερυπολογισμό της ντροπής και βγήκανε στα παράθυρα της τηλεόρασης να καθησυχάσουν τους εαυτούς τους ότι δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα δεν τρέχει, μπόρα ήτανε και πέρασε, θα ξαναπιάσει ο Κωστάκης το τιμόνι στα χέρια του και θα τη βγάλει τη ρημάδα την πίστα στο PlayStation. Έχει γερό χαρτί ο Πρωθυπουργός, τζογάρες μέρες, θα βγάλει τη Μαριέτα Γιαννάκου από το μανίκι και θα τη βάλει στο Υπουργείο Άμυνας. Και όποιος κουκουλοφόρος τολμήσει να κουνηθεί, θα έχει να κάνει με τα τάγκ της Μαριέτας. Ας ακούσουμε, ακροατή μου, την προσευχή της Παρθένου. Να στανιάρουμε και τα ξαναλέμε. Με 20 φθινόπωρα και άνοιξη καμία, απ' την Υπάτη το σκάσα και πήγα στη Λαμία. Με 20 φθινόπωρα και άνοιξη καμία, απ' την Υπάτη το σκάσα και πήγα στη Λαμία. Ήμουν μικρούλα κι άπραγη και δροσερή κι ωραία. Πως το πατα μανούλα μου κι αγάπησα κι δωρέα. Πως το πατα μανούλα μου κι αγάπησα κι δωρέα. Το γαρπολί του έρωτος για να παράφροσύνει. Γι' αυτό και ο αλίπασας έπνιξε τη φροσύνη. Στο
δρόμο μου σφυρίζανε και με φώναζαν γκόλφο. Μα ευτυχώς τον τάσο μου τον λέγανε Ροδόλφο. Στον δρόμο τη σφυρίζανε και τη φώναζαν γκόλφο. Μα ευτυχώς τον τάσο της τον λέγανε Ροδόλφο. Ήμουν ψηλή κι αναλαφρή και αφράτη και μοιραία. Πως έπλεξα μανούλα μου με τέτοιο διαφθορέα. Πως έπλεξα μανούλα μου με τέτοιο διαφθορέα. Το γαρπολί του έρωτος για να παραφροσύνει. Γι' αυτό είναι η μουσική. Θαυμάζουν το Ρωσίνι. Από σκαλί σ' άλλο σκαλί και από φίλη σε πάθος. Πήρα σόκα κι ανάποδα και μονοπάτι λάθος. Από σκαλί σ' άλλο σκαλί και από φίλη σε πάθος. Πήρα σόκα κι ανάποδα και μονοπάτι λάθος. Κι απ' το Ροδόλφο στο Μινά και απ' τον Κοσμά στο Πάνο. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Το γαρπόλι του έρωτος για να παραφροσύνει. Το διάβασα στα βάλα μου, το βρήκα στο δροσίνι. Α, τουλάχιστον ακροατή μου, να περιορίσουμε την αναρχία στα όρια των μεγάλων πόλεων, να μην μολυνθεί η επαρχία, διότι κινδυνεύουμε αντί για τον Άγιο Βασίλη να μπουκάρει από τις καμινάδες μας ο Μπακούνιν. Τελειώνει η εκεχηρία των ρεβεγιών, μετά ακολουθεί η πατροπαράδοτη ανακοχή των φώτων και μετά θα πηδάμε τις φωτιές του Αγιάννη. Πάλι θα τις πηδάμε με πυρπολιμένα μπατζάκια, ψεκασμένη πατόκορφα από τα ασφυξιογόνα του Ισραήλ. Η ευγνωμοσύνη μας είναι μεγάλη προς τα σώματα ασφαλείας της πατρίδας μας, αφού έχουμε μόνο ένα νεκρό και λίγους τραυματίες στη λωρίδα της Γάδας, ενώ στη λωρίδα της Γάζας, όπως ακούς στην Παλαιστίνη, έχουμε 400 νεκρούς και 1500 τραυματίες χριστουγεννιάτικα. Καλό το νούμερο. Είναι σαφώς πιο οργανωμένο το κράτος του Ισραήλ και αντί να περιοριζόμαστε στην εισαγωγή ασφυξιογόνων, θα έπρεπε να τα αγοράζουμε, ακροατή μου, πακέτο με επαγγελματίες δολοφόνους της Μοσάντ, που ξέρουν τη δουλειά, είναι αποτελεσματικοί και δεν παίζουν πετροπόλεμο με τους κουκουλοφόρους. Ας μην μασάμε τα λόγια μας, έτσι, οι νταβατζίδες του Μπαϊρακτάρη δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι, τώρα που τελειώνει ο χρόνος, με τη διαχείριση της εξουσίας από την απούσα κυβέρνηση του Κωστάκη. Η οικογενειακή δημοκρατία τα έχει φάει τα ψωμιά της και όχι μόνο, όχι μόνο, έχει χλαπακιάσει τον άμπακα. Πλακώσαν οι παπάδες με τους πολυελαίους και τις κουσάρες τους, ακολούθησαν οι ξεσαλωμένες οι καλόγριες με τα χρυσόδουλα και τις υπεράκτιες συμμορίες, οι υπουργοί με τους κουμπάρους τους και τα σόγια τους τα απελέκητα, ξεφτυλίσαν τα προσχήματα νομιμοφάνειας του καπιταλισμού και καλείται τώρα ο καυκικός παρεμβατισμός να βγάλει τα κάστανα τη φωτιά. Στην κλίμακα ρε του μείζωνος ελληνισμού κολλάει το σι. Θα γίνει κόλαση. Μια μολυβιά μέσα στις μοιράς ο τετράθιος. Είναι η ζωή του καθενός. Μια γομολά στιγά ο θάνατος και αύριο. Σε μια στιγμή τα πάντα γίνονται καπνός. Μια μολυβιά που σβήνει και δεν αφήνει ούτε ένα ίχνος πουθένα. Ένα μικρό σημάδι που μες στον άδει χάνεται και δεν γυρνά.
Είναι η ζωή μια μολυβιά. Μια μολυβιά κακογραμμένη που ξεθόριασε και η πικρή, και η πικρή μου η ζωή. Σαν δυνατός βοριάς η μοίρα μου τα σοριάσε. Φύλαξε ρά όλα τα όνειρα στη γη. Μια μολυβιά που σβήνει και δεν αφήνει ούτε ένα ίχνος πουθένα. Ένα μικρό σημάδι που μες στον άδει κάνεται και δεν γύρνα. Είναι η ζωή μια μολυβιά. Στην έμπαιξα τη χθες ακροατή μου τη μολυβιά, να την παίζουμε κάθε μέρα να την εμπεδώσεις. Εχθές μου χτυπήσανε το κουδούνι σκουπιδιαρέοι για το δώρο των εορτών και δεν πρόλαβα να τους ανοίξω γιατί αυγανιζόμουν στο διαδίκτυο. Έχω κολλήσει τον τελευταίο καιρό σε μια ιστοσελίδα του Αφγανιστάν που δημοσιεύει φωτογραφίες σκληρού πογκρόμ, σκληρό πογκρόμ με σφαγμένους πρεζοναύτες μέσα σε απέραντα χωράφια παπαρούνα, σιδηλιακά με ξόπλατες μπούργκες και τα λαρίγκια να κρέμονται ματωμένα κολλιέ. Μέχρι να κλείσω τον υπολογιστή και να σηκωθώ να ανοίξω, είχαν φύγει οι σκουπιδιάριδες, αλλά μου είχαν αδειάσει αμπαγάσιδες. Μου είχαν αδειάσει μια σακούλα με απορρίμματα έξω από την πόρτα μου. Προσπάθησα να συγκροτήσω τα νεύρα μου. Έχει διαραγεί, σκέφτηκα, ο κοινωνικός ιστός της πατρίδας μου. Ηρέμησε τζιμπάκο, είπα μέσα μου, και έσκυψα να τα μαζέψω. Το πρώτο που διαπίστωσα ήταν ότι τα σκουπίδια δεν ήταν δικά μου. Και αυτό πρέπει να σου πω με κούλαρε κάπως, γιατί τα δικά μου τα συχαίνομαι. Τα συχαίνομαι, ενώ τα ξένα όχι τόσο. Πλαστικά καφεδοπότηρα από το Starbucks, από φάγια από delivery sushi. Εγώ δεν μπαίνω τέτοια. Ένα σπασμένο αεροπλανάκι της Ολυμπιακής. Ένα ζευγάρι γόβες στιλέτο, μεγάλο νούμερο, τεράστιο, με αποφορά αντρικής ποδαρίλας. Ένα αραβικό συμβόλαιο σκισμένο με το εθνόσημο του Κατάρ. Μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού με Τίβενο. Κατάλαβα ότι τα σκουπίδια ήταν του γείτονα του Υπουργού Μεταφορών. Και τον φαντάστηκα να μαζεύει τα δικά μου σκουπίδια έξω από την πόρτα του, αν δεν είχαν προλάβει μεταξύ οι φρουροί του να πυροβολήσουν τους σκουπιδιάριδες. Το χειρότερο, στο φιλό για το τέλος, ακροατή μου, βρήκα και μια χρησιμοποιημένη σερβιέτα. Τώρα σεργένη σερβιέτα, είναι λίγο περίεργα. Επί της οποίας σερβιέτας αποτόλμησα, πρόσεξέ με, οικαστική παρέμβαση. Με κόκκινο μανόν επιζωγράφησα τη φιγούρα της Μεγαλόχαρης και θα την παρουσιάσω ως προϊόν θαύματος στον Άγιο Δημήτριο της Ενωρίας μου. Άβυσσος η ψυχή του καλλιτέχνη. Ένα τραγούδι για το χειμώνα. Όχι δε φταίει η μαμά μου, ούτε όπως λένε οι γιατροί, και όπως θέλει να πιστεύει ο μπαμπάς μου, μια ορμονική διαταραχή. Όχι δε φταίει η ομορφιά μου, κι η τρόπη μου η κουνιστή, ούτε κι ο παιδικός μου φίλος ο Γιωργάκης, που χαϊδευόμαστε μικροί. Μοναχο γιος μικρομεσαίου, με καθώς πρέπει ανατροφή, κι όμως με δείχναν και γελάγαν στο σχολείο
και με φωνάζαν αδερφοί. Γιατί δεν πήρα το ρολάκι που μου πασάραν οι πολλοί, να παίζω το γαλάζιο αγοράκι με τη βαρβάτη την ψωλή. Με πήρε μπάλα η αλλαγή. Έβαλα σιλικόνη στα βυζιά μου και φτιάξα ψεύτικο μουνί. Καταναλώνω τις νύχτες με τη δικιά τους συνταγή. Εγώ πουλάω τα όνειρά μου στους ξενύχτες κι αυτοί γαμάνε μια πληγή. Ξενοδοχείο η αγκαλιά μου για καμικάζι εραστές και έχει φρικάρει η σπιτονικόκυρα με μένα και τους εμπριστές. Έχω ένα πόνο στην κοιλιά μου, τη νιώθω να εγκυμονεί. Θα πλώσω στην ταράτσα τα ντερά μου με μανταλάκια χιαστή και θα κρεμάσω τα ερμαφρόδιτα μωρά μου. Η πρώτη μάνα τραβεστή. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ήταν η παραβολή του παρενδυτικού Βρωμιάρες Μέρες. Θα βάλουμε τώρα διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι χαζί. City 99,5. Άκου ό,τι ζεις. Οι νέες τάσεις της μόδας για τη δυναμική γυναίκα απαιτούν ένα ιδιαίτερα κομψό σύνολο για όλες τις ώρες, στις αποχρώσεις του χαλκού, με λιτή γραμμή, υψηλή αισθητική, απόλυτα πρακτικό και ασφαλές. Οι νέες τάσεις της μόδας απαιτούν HP Pavilion TV 3560 EV Entertainment Notebook. Το νέο υπέρκομψο notebook της Hewlett Packard που θα φορεθεί πολύ. Πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν οι καταθέσεις σας? Μηνιαίος προθεσμιακός καταθετικός λογαριασμός Ανεβαίνω με σταθερές ανωδικές επιδόσεις επιτοκίου από 4,20% τον πρώτο μήνα έως και 7% τον 15ο μήνα. Και επιπλέον, μηνιαία καταβολή τόκων και ρευστοποίηση κεφαλαίου ανά μήνα χωρίς ποινή. Προθεσμιακός καταθετικός λογαριασμός Ανεβαίνω. Και δείτε τις καταθέσεις σας στα ύψη. Hellenic Post Bank Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Απλά και ειλικρινά. 14-944 από τον ΟΤΕ.
Για όλα τα αποτελέσματα των παιχνιδιών ΟΠΑΠ τώρα καλείτε 14944. 14944. Ο αριθμός του ΟΤΕ για όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ αλλά και για λαχεία και υπόδρομο. 14944 για να είστε πάντα κερδισμένοι. Από τον ΟΤΕ. Χρέωση από σταθερό 0,30 ευρώ ανά λεπτό. Χρέωση από κινητό 0,50 ευρώ ανά λεπτό με ελάχιστη χρέωση τα 60 πρώτα δευτερόλεπτα και μετά χρέωση ανά δευτερόλεπτο. Είναι ο City 99,5. Στην άκρη του βλήματος, οι υπότιτλοι των ειδήσεων με τον Τζίμι Μπαζούκας. Στο φως της δημοσιότητας, απόρριτη έκθεση του Straight Department που αναφέρεται στην εξέγερση των νέων στην Ελλάδα και την οποία θεωρεί απόλυτα δικαιολογημένη εξαιτίας των σκανδάλων και της διαφθοράς της κυβέρνησης Καραμανλή. Η τριτοκοσμική εικόνα της πατρίδας μας με το κέντρο της πρωτεύουσας να στρατοκρατείται από οπλισμένους αστυνομικούς τα τελευταία χρόνια οδήγησε τους νέους σε απόγνωση με αποτέλεσμα να εξεγερθούν ενάντια στην κομματική ολιγαρχία και τη διεφθαρμένη εξουσία των οικογενειών Παπανδρέου και Καραμανλή που τυλιμένονται. Τα σενάρια ανασχηματισμού της κυβέρνησης του Χοντρού είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας αν δεν γυρίσουν από τις διακοπές τους ο Χατζηνικολάου και ο Πρετεντέρης. Έχουν καταρακωθεί όλοι οι θεσμοί της πολύπαθης πατρίδας μας, τουλάχιστον να διαφυλάξουμε το θεσμό της τηλεοπτικής δημοκρατίας. Μόλις επιστρέψει από την Ελβετία ο Τράγκας, θα λυθούν τα χέρια του Πρωθυπουργού και θα αναλάβει ο ίδιος προσωπικά το Υπουργείο Απασχόλησης για να έχει κάτι να απασχολείται. Μεγάλο και θαραλέο βήμα η πρόταση του Αρχιεπισκόπου Τζερόνιμο για την κατάργηση του όρκου. Αν καταργηθεί και ο βούρκος της Εκκλησίας, τότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ. Κάθε χρόνο μείωση. Το διασημότερο κομικό μπαλέτο του κόσμου. Με φιλέτα. Στην Ελλάδα. Τα περισσότερα σκάνδαλα είναι νόμιμα. Άντρε σε πουέντ. Για την αντιμετώπιση της κρίσης. Le ballet Trocadéro de Monte Carlo. Προσπαθούμε να γκρεμίσουμε ο ένας το έργο του άλλου. Αν αγαπάς τον κλασικό χορό. Έναν πολιτικό πατριώτη. Θα τους αγαπήσεις. Να στηρίξουμε ένα από τα μέρη του συστήματος. Αν τον μισείς. Χρειάζεται να σοβαρευτεί. Θα τους λατρέψεις. Εντάξει. Θέατρο που δεν τζαλακώνεται. Θέατρο. Το σέβομαι της χρηματοδότησης. Να σοβαρευτεί. Το διασημότερο κωμικό μπαλέτο του κόσμου στην Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Δούριου Ήχου. Κάθε εμπόριο για καλό. Η Μαρίνα βύθισε με ανακούφιση τα πρισμένα της πόδια μέσα στο ζεστό νερό που άχνιζε στην πλαστική λεκάνη μπροστά από το παλιό σιδερένιο κρεβάτι. Αυτή η λεκάνη, μαζί με το κρεβάτι και ένα ξεχαρβαλωμένο τάβλι, ήταν τα μοναδικά έπιπλα του δωματίου, όχι όμως και της Μαρίνας, που τα υπόλοιπα πραγματά της, ρούχα, κατσαρόλες, καρέκλες, τα είχε στα άλλα δωμάτια του σπιτιού, αφού το σπίτι ήταν τριάρι. Ένα συνηθισμένο διαμέρισμα στο Γκίζη, απέναντι από τον Ιπποκράτους. Εδώ έμενε και ο Μανώλης, ο αδερφός της Ελένης, που πέθανε στη Χούντα από καρκίνο. Τη Μαρίνα αυτός, ταχυδρόμος ήταν, την είχε να τον περιποιείται και ήταν και κομμάτι τσιμπημένος μαζί της. Λεφτά βέβαια να την πληρώνει δεν περισσεύανε, γι' αυτό της είχε παραχωρήσει το ένα δωμάτιο για να μένει και της επέτρεπε να βάζει τα πράγματά της και στα υπόλοιπα δύο για να την υποχρεώσει μπας και του κάτσει. Όταν άνοιγε στο παράθυρο στο δωμάτιο της Μαρίνας, φάτσα απέναντι ήταν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Έχεις και θέα στους μπάτσους, της έλεγε ο Μανώλης γελώντας και η Μαρίνα τσαντιζόταν γιατί είχε αδερφό χωροφύλακα. Από τα χαράματα σηκωνόταν ο Μανώλης, πήγαινε στο ταχυδρομείο, έπαιρνε το σάκο με τα γράμματα, μετά ξαναγύριζε πάλι σπίτι, τα έδινε στη Μαρίνα και έβγαινε αυτή να τα μοιράσει, γιατί ο Μανώλης μετά την αλλαγή είχε πέσει στην πρέζα και δεν τον βαστάγανε τα πόδια του. Ξάπλωνε λοιπόν στο κρεβάτι της Μαρίνας, άνοιγε και το παράθυρο και χάζευε τους μπάτσους απέναντι. Τώρα οι μπάτσοι βέβαια τα ξέρανε όλα. Και για τη λούφα στο ταχυδρομείο και για την πρέζα, αλλά κάνανε τα στραβά μάτια. Και αυτό ο Μανώλης το εκτιμούσε πάρα πολύ. Μια γειτονιά έλεγε είμαστε. Αν αρχίσει και καρφώνει ένα στον άλλον, πάει χαθήκαμε να πω. Είχε αποκτήσει και φιλίες με τους κοπούς. Πιο πολύ είχε συνδεθεί με ένα νεαρό, έναν καινούριο από την Ήπειρο. Χαρίση τον έλεγαν, το μικρό του δεν το είχε πει. Τον είχε μπάσει μάλιστα και στο σπίτι κανένα δύο φορές και παίξανε τάβλη. Τη μια φορά όμως τους έκανε τσακουτούς η Μαρίνα και μετά έκανε μεγάλη βασαρία στο Μανώλη. Μπάσει και μπλέκει στο νεαρό και έχουν τραβήγματα.
Και επειδή ο Μανώλης δεν έπαιρνε από λόγια, πήγε μόνη της η κοπέλα και βρήκε τον αστυνόμο και του είπε να μην έρχεται στο σπίτι για να μην χαλάσει την καριέρα του. Του είπε και τα βάσανά της. Όλη μέρα ποδαρόδρομο χωρίς να πληρώνεται, πως ήταν μόνη της στην Αθήνα, δεν είχε κανέναν. Συγκινήθηκε ο αστυνόμος, την ερωτεύτηκε, παντρευτήκαν, πήγανε με ένα τρίκυκλο, πήραν τα πράγματα από το σπίτι. Και έμεινε ο Μανώλης μόνος του με τρία δωμάτια. Είδε και από είδε, Μαρίνα άλλη δεν έβρισκε. Γκρέμισε λοιπόν τον τοίχο του παραθύρου που ήταν απέναντι από το αστυνομικό τμήμα, το έκανε πόρτα, έβαλε και μια ταμπέλα από πάνω, αιτήσεις, είχε και τις γνωριμίες με τα όργανα, μπήκε και σε έναν κόλπο με κάτι άδειες ταξί. Και τώρα έχει δικό του βενζινάδικο Μανώλης. Ωραία κέφια μικροαστή, όλοι πάμε. Τα παράπονα μου όλα ρίχνω απόψε στη φωτιά. Να καούν μαζί με σένα μου πήρε στην καρδιά. Τα παράπονα μου όλα. Άσε με, άσε με, άσε με να ζήσω. Άσε με, άσε με, να σε λησμονήσω. Με θέλεις, μια με διώχνεις, τέλος πάντων που το πας. Στο κρεμό εσύ με σπρώχνεις, άσε με αν μ' αγαπάς. Μια με θέλεις, μια με διώχνεις. Φεύγω με θυμάσαι κι όταν με έχεις με ξεχνάς. Όταν χαίρομαι λυπάσαι κι όταν κλαίω εσύ γελάς. Όταν φεύγω με θυμάσαι. Άσε με, άσε με, άσε με να ζήσω, άσε με, άσε με, να σε λησμονήσω. Άσε με, άσε με, άσε με να ζήσω, άσε με, άσε με, να σε λησμονήσω. Σ' αφήνω κρατή μου, στη γελιά του κούφιου μου αλόγου φιλοξενήθηκαν οι συνάδελφοι Μελίνα Μερκούρη, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Λάκης Ζέρβας, ο Ανδρέας Πυρόπουλος, ο Γιώργος Μαρκούρη.